Να μείνουμε κυρίες και κύριοι στην γειτονική μας Κεφαλονιά, να περάσουμε στη συνάδελφο Μαρτίνα Γκομέζα από την εφημερίδα Ημερήσιος, όπου θα μας μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας στο γειτονικό μας νησί. Μαρτίνα, καλό βράδυ. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Κεφαλονιά. Συνεχίζεται στην Ιθάκη ο πόλεμος της παράταξης του Δήμου Γιάννη Κασιανού με την αντιπολίτευση, ενώ η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Νίκη Κασιανού, αδελφή του Δημάρχου, κατηγορείται από τον τέος Δήμαρχο κύριο Σπύρο Αρσένη ότι απειλεί με κηδείες δημάρχων. Στο site της Ιθάκη η κυρία Κασιανού αναφέρει μεταξύ άλλων: κύριε Αρσένη και κύριε Καραβία, συνειδητοποιήστε επιτέλους ότι ο Δήμος σταμάτησε να είναι τροφοδότης σας. 40 χρόνια εσείς, κύριε Αρσένη, και άλλα 12 εσείς, κύριε Καραβία, χρησιμοποιούσατε το Ταμείο του Δήμου για την τροφοδοσία σας και την επιβίωσή σας, εισπράττοντας και κανονικά και ακανόνιστα. Συνειδητοποιήστε επιτέλους ότι το επόμενο κονδύλι προγραμματισμένο για εσάς είναι 3.000 ευρώ προϋπολογισμένα για το 2013 στη στήλη γενικών εξόδων του προϋπολογισμού, με το χαρακτηρισμό κηδείας δημάρχων. 60 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953, το Ισραήλ αναζητά στην Ελλάδα ένα παιδί που έσωσε στο νησί μας, το Ισραηλινό ναυτικό, μέσα στο πολεμικό πλοίο Μιρτάχ. Κατά την ώρα της γέννησής του και η μητέρα του, ανταμείβοντας τους Ισραηλινούς διασώστες, του έδωσε το όνομα Μιρτάχος. Σχετικά με το θέμα αυτό, η Ισραηλινή εφημερίδα Γενθιόντ Αχαρονότ έκανε σχετική δημοσίευση με πρωτοποριακή επιμέλεια του πρέσβη του Ισραήλ, κυρίου Αϊρέ Μεκέλ, ο οποίος έμεινε καταγοητευμένος από την Κεφαλονιά κατά τη διάρκεια της πρόσφατης φιλοξενίας του στο νησί μας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953, που διοργανώθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονίας. Διαμαρτυρία για τις εξελίξεις στη Συρία πραγματοποιεί η Τοπική Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ απόψε στα γραφεία του ΚΟΕ στην πλατεία Καμπάντα στο Αγροστόλι. Το Φισκάρδο επισκέφθηκε ξανά προχθές ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνου, μετά το tour με τη θαλαμικό του, TM Blue One, στο Αιγαίο, την πολυήμερη παραμονή του στην κοσμική Μύκονο και το ξεφάρδωμα στην Εθνική Ριβιέρα την Κυριαρχμένη, ο Ιταλός σχεδιαστής έφτασε με τη θαλαμικό του στο Φισκάρδο, ενώ επιστρέφει η Ιταλία. Προχθές το βράδυ και αναχώρησε χθες το πρωί. Ο Βαλεντίνο και η παρέα του γευμάτισαν στο εστιατόριο της Ταστείας, απολαμβάνοντας παραδοσιακά ετέρματα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Κεφαλονιά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, Μαρτίνα.